πρόξωσον σπέντε αυτούς μήνες προσπάθησα γιατί απαντούτη στη Ρωσία και στι Ηνωμένες Πολιτείες και μπορείς να αντιλαμβάνουν και την έδωσε το πολύ ωραίο. Για μόνο έτσι από τη κανένας δεν μου είπε προχώρας από την επιλογή θα βοηθήσουν. Άρα συναταγματικά υποθέματα για να στηρίξει εθνικό νόμισμα δεν υπάρχει. Άρα συναταγματικά υποθέματα για να στηρίξει εθνικό νόμισμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Για πέστε μου τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει. Α, η κίνηση του κεφαλιού που λέγατε. Αυτό σημαίνει. Για να δώσω. Μόνο κάνω πιο αργό, ρε παιδιά. Λέει δεν υπάρχει, αλλά κατεβάστε και να το κατάβατε. Το ακριβώ. Στην ουσία λέει. Το πάτε. Ναι, στην ουσία λέει ότι υπάρχουν. Απλά το στόμα του λέει ότι δεν υπάρχουν. Γιατί κανονικά η κίνηση θα έπρεπε να κάνει ότι δεν υπάρχουν. Αυτό υπάρχουν. Έτσι ή πώ θα πάρει. Ναι, αλλά αυτό ακριβώ σα έλεγα ότι ναι, δεν σκέφτεται αυτό που θα πει. Αλλά η κινησιολογία του σώματο γίνεται ασυνέστητα. Και εδώ λέει αυτό. Ναι. Ωραία. Και πότε δεν λέει. Νομίζω δοκιμάζει. Κοιτάξτε την κίνηση. Νομίζω δοκιμάζει. Δεν υπάρχει, κοιτάξτε το κάτω. Μόνο υπάρχει. Λοιπόν, επειδή πιέζει ο κύριος Βασίλη, να πάμε στο επόμενο βίντεο γρήγορα. Κύριο Γιούγκερ, να λέει τη λέξη μνημόνιο. Το μνημόνιο που αναλαμβάνω δεν υπάρχει. Ακούσατε από τον κύριο Γιούγκερ να λέει τη λέξη μνημόνιο. Το μνημόνιο που αναλαμβάνω δεν υπάρχει. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Δηλαδή δεν κατάλαβα τώρα, λέει δεν πρόκειται, που να έχει φέρει τα κάτω, ρε Σαντρέ. Με βάση έτσι όπως το λέω. Να κάτι. Αν εγώ σας πω για παράδειγμα, όταν σας σταθείτε δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, το πρώτο που θα κάνετε ασυναίσθητα, λες δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ναι, κάτι το κίνησε. Ναι, λες, δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ. Δεν λες, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Είναι τελείως ασύμφωνο αυτό που λέει με αυτό που δείχνει το σώμα. Για να δείτε να βρείτε. Έτσι. Ο μεγαλύτερος πήξε αυτό να ξέρει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω. Είναι προβοκάτορα. Επίσης, είναι προβοκάτορα. Στην αρχή του βίντεο, την ώρα που τελειώνει το πρώτο κομμάτι, δαγκώνει τα χείλη. Το δάγκωμα των χειλιών είναι το πρώτο ένδειξη στρες. Όταν είσαι στρεσαρισμένος και μόνο σε αυτό να κάνει αυτή την κίνηση, αυτή την κίνηση είναι στρες. Αυτό είναι φυσιολογικό λοιπόν ότι είναι αναστρεσαρισμένοι. Όχι, είναι εξοικειωμένοι με το φακό. Αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε, έχουν μιλήσει εκατοντάδες φορές. Έχουν μιλήσει εκατοντάδες φορές. Έτσι, δεν νομίζω ότι είναι δικαιολογικό. Άρα αυτό το στρες που λέτε, πού οφείλεται εδώ. Όταν λες την αλήθεια. Όταν λες την αλήθεια. Όταν λες την αλήθεια.